38χρονη στην πτήση από το Μιλάνο στη Θεσσαλονίκη. Πάμε να δούμε τι λέει στον Α. Την Τρίτη είχε έναν πολύ μικρό πυρετό, όχι ψηλό, 37 και 3, και πήγε έτσι να κάνει εξετάσεις, φοβισμένη και αυτή λόγω του ταξιδιού της. Από εκεί και πέρα την κρατήσανε μέσα και την βρήκαν θετική. Σήμερα δεν έχει τίποτα, αυτό είναι το αξιοπερίεργο, είναι μια χαρά, καθόλου πυρετό. Παρ' όλα αυτό της είπαν ότι είναι φορέας. Στην ίδια πτήση ήμασταν και μας έλεγε ότι είχε πάει για το Fashion Week με την παρέα της. Και από εκεί και πέρα δεν είδαμε έλεγχο στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, ενώ στο Μιλάνο υπήρχε έλεγχος με το που πήγαμε. Αυτό είναι το αξιοπερίεργο και μας έκανε και κακή εντύπωση. Κατά τη διάρκεια της πτήσης σας εξέφρασε κάποιες δυσκολίες, είχε πυρετό? Όχι, ήταν υγιέστατη. Μέχρι τη Δευτέρα, την Τρίτη εμφάνισε ένα πυρετό. Εσάς τώρα σας έχουν ενημερώσει οι αρχές ότι πρέπει να μείνετε σε κατοίκον περιορισμό? Ή έχετε μπει σε καραντίνα? Ναι. Και στο Δημοτικό Συμβούλιο που πήγε θα πάνε όλοι για εξετάσεις όσοι ήταν μαζί. Εσείς? Και εμείς. Τι σας είπαν δηλαδή? Ότι δεν πρέπει να έχουμε πολλές επαφές. Ότι πειραματικά να μείνουμε για 14 μέρες αποκλεισμένοι την οικογένειά μας. Είμαι Θεσσαλονίκη και δεν θα πάω στη δουλειά μου και θα προσπαθήσω να μείνω σε ένα εξοχικό. Δεν θα έρθετε σε επαφή με την οικογένειά σας? Όχι, θα πάω σε ένα εξοχικό και κάποιος θα μου φέρνει φαΐ απ' έξω. Λοιπόν, πάμε αμέσως να δούμε όλα τα νεότερα για την εξέλιξη της υγείας της γυναίκας αλλά και για τα μέτρα που λαμβάνονται. Συνδεόμαστε με την Θεσσαλονίκη και την Σούζη Καζατζίδου. Σούζη, ήδη υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση σε εξέλιξη για να εντοπιστούν μεταξύ άλλων και οι συνεπιβάτες αυτής της γυναίκας, όλοι όσοι ταξίδεψαν από Μιλάνο Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Σωστά, Αντώνη. Από την πρώτη στιγμή, λοιπόν, ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο. Βήμα πρώτο, ενημερώθηκαν όλοι οι συνταξιδιώτες της, οι επιβάτες δηλαδή της πτήσης που πήρε η 38χρονη από το Μιλάνο προς τη Θεσσαλονίκη. Ζητήθηκε η λίστα από την εταιρεία προκειμένου να κληθούν και να ελεγχθούν. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Στη συνέχεια, ενημερώθηκαν από την ίδια βεβαιότητα με ποιους ήρθε σε επαφή και αυτή τη στιγμή που μιλούμε, περίπου 15 άτομα από το συγγενικό της κυρίως περιβάλλον βρίσκονται σε καραντίνα και τους και ελέγχθησαν. Ναι. Θα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Το τρίτο βήμα ήταν η χνηλάτιση της διαδρομής της, που δηλαδή κινήθηκε και ποιες κοινωνικές επαφές είχε. Βρισκόμαστε λοιπόν στο Δημαρχιακό Μέγαρο, όπου ήρθε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης, καθότι υπήρξε και υποψήφια με μια μεγάλη παράταξη. Ήρθε λοιπόν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης την Δευτέρα το βράδυ και σήμερα ενημερώθηκαν όσοι συμμετείχαν σε αυτήν ότι θα πρέπει να ελεγχθούν. Επίσης θα προχωρήσουν και σε απολύμανση του χώρου. Προληπτικά στην ουσία και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Έτσι, από τη στιγμή που παρέστησε η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Έτσι, Αντώνη, και θα σας πούμε ότι είναι φωταγωγημένο για έναν ακόμη λόγο, γιατί περιμένει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης που βρίσκεται πάνω με τους στενούς συνεργάτες του να δουν την έκβαση της σύσκεψης που γίνεται στην περιφέρεια υπό τον κύριο Κικίλια. Μήπως θα πρέπει να προχωρήσουν και σε κάποια μέτρα άλλα που αφορούν ΚΑΠΗ ή παιδικούς σταθμούς ή σχολεία της περιοχής όπου κινείται η επιχειρηματία. Για να δούμε τι θα προκύψει από αυτές τις προληπτικές εξετάσεις. Να σας ευχαριστήσω πολύ.